Στο Ατζαλένιο που φιλοξένησε τον ΠΑΟ Κρουσόνα στο ντέρμπι κορυφής στην Α1 κατηγορία Ε, ένα ντέρμπι που συγκέντρωσε τα βλέμματα. Ο ΠΑΟΚ είχε μια καλή στιγμή στα πρώτα λεπτά με τον Μεταξάκη, κεφαλιά του Μεταξάκη πέρασε out, όμως λίγο μετά τη συμπλήρωση 20 λεπτών, μετά τη σέντρα του Κασοτάκη, ο Παπασπύρου με κοντινό πλασέ έβαλε μπροστά τον ΠΟΑ στο σκορ με 1-0. Αφύλακτος ο Παπασπύρου σκόραρε για το 1-0. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του με τον Μεταξάκη να σουτάρει. Η μπάλα χτύπησε και στα δύο δοκάρια. Δεν του έκανε το χατήρι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΟΑ είχε δύο καλές στιγμές με τον Κοντό και ένα σουτ του Μπέι που κατέληξε στην αγκαλιά του Βλαχάκη. Και στο 82ο λεπτό σε μια μονομαχία του Ρουμπάκη με τον Κουράκη, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ βρέθηκε στο έδαφος με χτύπημα στο πρόσωπο. Στη συνέχεια ο διαιτητής Κρασαγάκης υπέδειξε κόκκινη κάρτα στον Ρουμπάκη με τον ΠΟΑ να τελειώνει το παιχνίδι με 10 παίκτες. Ήταν αυτό το παιχνίδι που περιμέναν όλοι και εμείς. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στον γκολ, όπως όλα τα ντέρμπι. Νομίζω ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν η ισοπαλία. Από εκεί και πέρα μετά, ο ΠΟΑ έβαλε τον γκολ, όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Όσο για μας, είμαστε ΠΟΑ. Και αυτό τα λέει όλα. Είναι η ομάδα, η μοναδική ομάδα, ο Κρουσόνας, που σεβάστηκε καθ' όλη την εβδομάδα την ιστορία του ΠΟΑ και οι προπονητές του και τα παιδιά με τις δηλώσεις του. Μερικοί να ξεκαβαλήσουν το καλάμι. Δεν έχουν γίνει ακόμα ούτε παράγοντες, ούτε μερικοί, ούτε προπονητές να μιλάνε για τον ΠΟΑ. Να ρίξουν λίγο τους τόνους. Σαν πιο έμπειρος το λέω. Όχι καλός, σαν πιο έμπειρος. Αυτή εδώ πέρα η ομάδα είναι τεράστιο σωματείο.